Ο λόγος της σημερινής μας συνάντησης, που η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να κάνει αυτή τη συνάντηση σήμερα, είναι ότι θέλουμε σαν Δήμος να πετύχουμε ένα στοίχημα. Θέλουμε να ξεκινήσει ο τουρισμός όπως ξεκίνησε τώρα, αλλά να συνεχίσει. Θέλουμε και να τελειώσει. Δηλαδή, να υπάρχει όλη η τουριστική περίοδος, χωρίς να αναγκαστούμε να μπούμε σε μία διαδικασία τοπικού lockdown, όπως βλέπουμε ότι γίνεται σε άλλες περιοχές, και να ολοκληρωθεί όλη η τουριστική σεζόν με επιτυχία, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Δήμος μας, η τοπική οικονομία και προφανώς και η εθνική, στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον τουρισμό. Άρα θέλουμε να έχουμε τουρισμό, αλλά τον θέλουμε με ασφάλεια και με όρους βιωσιμότητας. Θέλουμε δηλαδή και οι επισκέπτες που θα έρθουν στην περιοχή μας, καταρχήν να τους δώσουμε το μήνυμα ότι είμαστε μια περιοχή ασφαλής, ότι όλο αυτό το διάστημα ποτέ δεν μπήκαμε στο βαθύ κόκκινο, ότι έχουμε ένα νοσοκομείο που με κλινική COVID θα μας τα πει καλύτερα εδώ, γι' αυτό άλλωστε είναι εδώ η κυρία Λιφέρη, διοικήτρια, με κλίνες, με εντατική, τι παρέχει ακριβώς. Έχουμε ένα κέντρο υγείας, έχουμε όλες τις δομές που μπορούν να υποστηρίξουν, άρα αυτοί που θα έρθουν και οι ξένοι και οι Έλληνες να αισθάνονται ασφαλείς. Θέλουμε να μοιράσουμε έναν οδηγό. Αυτή είναι η πρώτη μας σκέψη που έχουμε συζητήσει εδώ, ώστε να ξέρουν όλοι, σε περίπτωση που έχουν συμπτώματα, ακριβώς το πρωτόκολλο, το υγειονομικό, τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, κατεβαίνει με το αεροπλάνο ο Αυστριακός, ο Ούγγρος, ο Σουηδός και έρχεται και μένει σε ένα κατάλημα B&B, σε ένα booking, σε ξενοδοχείο ακόμα. Τα μεγάλα ξενοδοχεία προφανώς έχουν τα πρωτόκολλα και ξέρουν τις διαδικασίες, αλλά όλος ο άλλος ο κόσμος που διαμοιράζεται στα διάφορα καταλήμματα ή ακόμα και σε σπίτια συγγενικά, να υπάρχει ένας οδηγός που να λέει ότι αισθάνεσαι, έχεις συμπτώματα, θα κάνεις αυτές τις ενέργειες, θα παραμείνεις στο σπίτι σου, στο κατάλημά σου, θα πάρεις τηλέφωνο, τα τάδε τηλέφωνο, θα απευθυνθείς εκεί, όλο δηλαδή ακριβώς τα στοιχεία, τις πληροφορίες, τις χρήσιμες που πρέπει να έχει για να μπορεί να γίνουν οι ενέργειες έτσι όλες όπως πρέπει να γίνουν. Ταυτόχρονα, αυτό που θέλουμε είναι και οι μόνιμοι, οι δημότες μας, οι ίδιοι, να αισθάνονται μία ασφάλεια, βλέποντας τον τουρισμό, ότι κρατιούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ότι δεν κάνουμε εκπτώσεις ασφάλειας προκειμένου να έλκουμε τουρισμό, που στη συνέχεια αυτό, όπως είπαμε, μπορεί να μας γυρίσει μπούμερακ. Για όλους αυτούς τους λόγους, παράδειγμα, μπορεί να συζητήσουμε αν υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες να ενημερώσουμε τους πάντες για rapid test, για τους επισκέπτες που μπορεί να γίνονται. Όλα αυτά, και αυτόν τον λόγο κάνουμε σήμερα τη σημερινή μας συνάντηση για ένα τουρισμό με ασφάλεια, που θα ξεκινήσει με ασφάλεια και θα καταλήξει επιτυχημένα τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, όσο το δυνατόν αργότερα, πάλι με όρους ασφάλειας και βιωσιμότητας.